Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Λοιπόν, ένα βλογκάκι σφίνα, γιατί κανονικά πρέπει να μπει άλλο ένα σούπερ μάρκετ haul, το δεύτερο που είχα κάνει μετά από το προηγούμενο που σας έδειξα, που ήταν να γίνει διπλό και τελικά δεν έγινε και πήγα την επόμενη μέρα. Αλλά επειδή μου κάνατε πολύ παράπονα ότι παιδιά το μαλλί είναι χάλια, πρέπει... δεν έχω προλάβει τίποτα να κάνω, πόσο μάλλον το μαλλί. Λοιπόν, επειδή μου κάνατε πολύ παράπονα ότι σας έχω πει τίποτα, δεν σας έχω έτσι κάνει ένα βλογκάκι τίποτα. Πάμε λίγο να σας πω τα νέα μας. Λοιπόν, ακόμα τρέχουμε βασικά. Με το σχολείο προσπαθούμε έτσι λίγο να μπούμε σε ρυθμούς. Εγώ δεν έχω καταφέρει ακόμα να μπω. Εντάξει, ήταν 2 εβδομάδες τα παιδιά στο σχολείο και στο καπάκι τώρα έχουν τις χειμωνιάτικες διακοπές. Δηλαδή, στη βδομάδα κάθονται τα παιδιά. Όλα τα παιδιά έχουν τα δικά μου. Οι οποίοι είναι δίντα ουρλάουπ, κάπως έτσι, όχι, δίντα φέριεν, συγγνώμη, που σημαίνει ότι είναι οι χειμωνιάτικες διακοπές των παιδιών που πάνε για σκι. Γιατί εδώ το σκι το έχουν πάρα πολύ ψηλά γενικά, είναι η χώρα του σκι, έτσι να τα λέμε αυτά, οπότε ναι. Λοιπόν, έχω εδώ και το ζεμέ, κάνει δουλίτσα. Του βάλα κάτι από το φαγητό που ετοιμάζω, του βάλα τα υπολείμματα. Λοιπόν, πάμε να σας πω λιγάκι τι κάνουμε, πώς περνάμε. Λοιπόν, πήγαμε στο IKEA και πήραμε κάποια έπιπλα που θέλαμε. Έχω τακτοποιήσει αρκετά, σε αρκετό καλό βαθμό την κουζίνα. Λοιπόν, να σας δείξω λιγάκι εδώ. Είναι η τραπεζαρία μας, ωραία. Από εδώ είναι η κουζίνα, την οποία θα σας δείξω λιγάκι. Και τώρα τι πήραμε, αυτό το έπιπλο. Αυτό το είχα. Είναι μισή ταριέρα τριάρα και πήρα άλλη μία και έβαλα εδώ πάνω όλα μου τα εργαλεία. Αυτό ήθελα να το κάνω εξ αρχής, δηλαδή με το που είδαμε το σπίτι από βίντεο, φανταστείτε, εγώ το είχα δει, αμέσως είχα κάνει το πλάνο ότι αυτό το πράγμα θα γίνει έτσι. Ήξερα ότι θέλω όλο ένα έπιπλο, το πήρα, έλεγα ή θα πάρω ένα ενιαίο και θα πάρω τη μία της ταριέρα που έχω και θα τη βάλω εδώ σε ένα σημείο, τέλος πάντων, που ήθελα για τον άντρα μου για να, πώς το λένε, για να βάζει τα ρούχα της δουλειάς του και αυτά. Τελικά το βρήκαμε αυτό σε καλή τιμούλα και το πήραμε, οπότε έβαλα και το άλλο εδώ και μια χαρά τέριαξε τέλεια, έχει κάτσει και το ζεμέ δίπλα μια χαρά, οπότε η κουζίνα στην ουσία έχει κλείσει, φύγανε, εδώ πέρα έχει πάει το φουρνάκι στην άκρη γιατί είχα την καφετιέρα εδώ και έκλεινε αυτό το πράγμα, δεν είχε τίποτα, δηλαδή δεν είχε κενό, δεν υπήρχε κενό, τώρα είναι πολύ καλά τακτοποιημένο και πάλι τα ξέρω κάποια πράγματα και στην ουσία γιατί καθάριζα πριν από λίγο. Βρήκα και τα καθρεφτάκια μου και τα έβαλα. Αυτά εδώ. Τα βάλα έτσι για να σπάει λίγο το, πώς το λένε, το μονότονο εδώ πέρα, γιατί είναι από πάνω μέχρι κάτω, είναι ξύλο, βλέπετε. Και θέλω έτσι λίγο να σπάει. Πήραμε και αυτή τη λάμπα, γιατί δεν είχαμε λάμπα εδώ και παιδιά ήταν, δεν είχε καθόλου φως εδώ πέρα, δηλαδή το βράδυ. Βασικά όχι το βράδυ, με το που σουρουπώνει, δεν έβλεπες τίποτα εδώ πέρα. Το φως από την κουζίνα δεν έφτανε, γιατί είναι κλειστό, βλέπετε πως είναι η κουζίνα, είναι κλειστό. Οπότε πρέπει κάτι να κάνουμε, οπότε πήραμε αυτή τη λαμπίτσα, 110 φράγκα. Πήραμε και αυτό το επιπλάκι, αλλά 100 φράγκα. Λοιπόν, και το καλύτερο στο κρατάω για το τέλος, πήραμε και αυτό το επιπλό. Επιτέλους πήραμε σύνθετο καινούριο. Μετά από 10 χρόνια στην ξενιτιά, μετά από 16 χρόνια που είμαστε μαζί με τον άντρα μου, καταφέραμε και πήραμε το πρώτο μας σύνθετο, παιδιά. Μπράβο μας. Εδώ πάνε χειροκροτήματα. Λοιπόν, δεν έχει τελειώσει ακόμα, για να καταλάβετε, χθες το βράδυ έβαλε τις πόρτες ο άντρας μου, κατάφερε και τις τελείωσε. Πρέπει να κάνουμε τρύπες να μπει η τηλεόραση, γιατί δεν είναι αυτή η τηλεόραση, αυτή είναι η μικρή τηλεόραση του δωματίου, την οποία την έχουμε βάλει προσωρινά τόσες μέρες, τόσο καιρό που είμαστε εδώ, μόνο και μόνο για να βλέπουν λίγο τα παιδιά και να βλέπουμε κάποιες καμία ταινία το βράδυ. Η τηλεόραση, η μεγάλη, θα μπει στην... εκεί, στη μέση θα τρυπηθεί, ρε παιδί μου, και θα κρεμαστεί στη μέση του ορθογωνίου. Λοιπόν, και ακόμα βέβαια έχω πάρα πολύ δουλειά, γιατί αυτό το ντουλάπι είναι αδειό, φανταστείτε, σας λέω χτες το βράδυ. Το τελείωσε και τώρα έχω ξεκινήσει, έχω ανοίξει εκεί κούτες στη γωνία και έχω αρχίσει και βάζω πράγματα για να καταλάβετε τα μόνο πράγματα που έχει αυτή τη στιγμή αυτό το έπιπλο, το οποίο είναι push-up, τσουπ, το κάνεις έτσι, είναι κάτι φάκελους. Ήταν το πιο εύκολο να βάλω και έναν από εδώ. Και εδώ, ναι, κάτι λίγα πάλι. Αυτό, όλο το υπόλοιπο έπιπλο είναι άδειο, αλλά εξαιρέσεις εδώ από κάτω που έχουμε βάλει, συγγνώμη, που έχουμε βάλει εδώ κάτι καλώδια και αυτό που θέλει. Αυτό το ντουλάπι θα είναι της τηλεόρασης και γενικά των καλωδίων. Το έχουμε έτσι από την αρχή φτιάξει.
Και φυσικά αφού το υπόλοιπο σπίτι δεν έχει αλλάξει κάτι, έχω ακόμα δουλίτσα. Θέλω εδώ να πάρω. Θα φύγει αυτό εδώ. Έχω πάλι αυτό το τραπεζάκι το οποίο είναι το γραφείο μου κανονικά. Εκεί να με βλέπετε. Είναι το γραφείο μου κανονικά. Έχω και τη σκάλα φόντο, τι ωραία. Το οποίο θα γίνει εκεί στη γωνία. Εκεί για την ώρα ενώ κτυπωτής έχουμε βάλει το ένα γραφείο που είναι των παιδιών. Είναι τελείως προσωρινό εκεί γιατί θα φτιαχτεί. Και σκέφτομαι εδώ σε αυτόν τον τοίχο. Θέλω να δω, μόλις τακτοποιηθεί εδώ, φύγει το πολύ το κουτομάνι. Μπήκε και ο, συγγνώμη, και ο καναπές εκεί που θέλω ακριβώς, γιατί τώρα είναι παράτερος, είναι στη μέση, είναι, δεν έχει σωστή απόσταση κλπ. Κλπ. Θέλω να φτιάξω εδώ τη γωνία με τα γραφεία των παιδιών και να δω τώρα εδώ, αν χρειάζεται, να πάρω και μια μίνι βιβλιοθήκη, μια μικρή βιβλιοθήκη ίσως για τα παιδιά. Χρειάζομαι δύο μικρές σερταριέρες για τα γραφεία τους. Μία σερταριέρα εδώ για το σύζυγο, γιατί θέλω να την κάνω να είναι η γωνιά του για τα ρούχα της δουλειάς του. Να έχει το δικό του αποκλειστικό χώρο, το δικό του μέρος τέλος πάντων να βάζει τα πράγματά του. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό που μένει μετά είναι το δωμάτιο των παιδιών, το οποίο... εντάξει, τα κρεβατάκια εδώ θα αλλάξει κάτι. Εδώ αυτό θα, το πράγμα θα αλλάξει εδώ, το οποίο έχουμε απλά πετάξει τα πράγματα, ρε παιδί μου, τα παιχνίδια κάτω. Και τα παιδιά δυσκολεύονται γιατί βλέπετε ο χώρος δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτος. Και δεν μπορούν να παίξουν η αλήθεια. Έρχονται παιδάκια εδώ και παίζουμε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έρχονται παιδάκια επιτέλους και παίζουν στο σπίτι μας. Που έχουμε χώρο τουλάχιστον να παίξουν παιδάκια. Αλλά επειδή είναι έτσι, είναι λίγο στριμωγμένα, δεν έχουν την. Μου βάραν την πόρτα. Σε όλα τα παιδιά. Ήρθαν τα πιτσίρικια. Ήταν έξω και παίζανε. Είμαι στη λάσπη. Αλλά πολύ τους χαίρομαι, παιδιά. Το προτιμώ. Αλλά πολύ τους χαίρομαι, παιδιά. Πάρα πολύ τους χαίρομαι. Δηλαδή βγαίνουν έξω και παίζουν και έχουν άπλα. Το προτιμώ δηλαδή έρχονται με στη λάσπη παρά να είναι με τη μύρλα μέσα σε ένα διαμέρισμα και μην κάνουν τίποτα. Λοιπόν, εδώ τώρα στην κουζίνα. Λοιπόν. Έχει λίγο. Κάτσε γιατί καθάριζα κιόλα και έχω εδώ τα πράγματα. Έχει λίγο. Εντάξει, πήγα να αλλάξω το. Έχει λίγο λάσπη. Το παντελόνι. Λοιπόν, και εδώ έχω κάτι πράγματα. Λοιπόν, έχω βάλει το φουρνάκι εδώ αυτό που σα έλεγα πριν. Να και το φρός που σας έχω πει που καθαρίζω, που πίνω φοβερό. Λοιπόν, τα φρουτάκια μου. Την μηχανούλα μου, την οποία την χρησιμοποιήσω μέχρι στιγμής δύο φορές και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαρά έχω. Γιατί στο προηγούμενο σπίτι, επειδή δεν είχαμε χώρο, την είχα βάλει σε ένα ράφι πάνω, την είχα σκεπάσει κιόλας, να μην τη βλέπω, να με στεναχωριέμαι που είναι εκεί. Και δεν την χρησιμοποιούσα σχεδόν καθόλου. Τώρα, παιδιά, θα την καταυχαριστώ, θα τη λιώσω. Εχθές, για να καταλάβετε, έφτιαξα τη ρόψωμα. Πώς, μαμά! Λοιπόν, να σας δείξω και αυτή εδώ είναι μια φοβερή κατασκευή. Αυτό εδώ. Είναι διάφορες κούτες, τις οποίες έχει πάρει ο γιος μου. Και τι έχεις κάνει, βρέσει. Μαμά, κάποιος δεν μπορεί να μην έχω την... Την πόρτα. Την πόρτα! Ναι, έχει, τι έχεις κάνει, σπηλιά, θύμισέ μου. Πώς. Τι έχεις κάνει. Λεωφορείο. Λεωφορείο. Εγώ νο... Λεωφορείο έχεις κάνει. Νο... Α, φορτηγό. Εντάξει. Μαμά, μπορεί. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ήρθα να πιτσίρι και δεν μπορώ να ξεκινήσω κανένα βίντεο. Έτσι γίνεται πάντα. Θα κλείσω με την θέα εδώ πέρα στο μπαλκόνι. Δεν πειράζει, εμένα δεν βλέπετε, δεν βλέπετε τη θέα. Εν τω μεταξύ και το μπαλκόνι γεμάτο κούτες είναι, γιατί επειδή πήραμε αυτό εδώ το έπιπλο, το μεγαθύριο που βλέπετε, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο. Είναι γεμάτο κούτες και κουτομάνι. Και όλο αυτό το κουτομάνι είναι όπως βλέπετε από το IKEA. Λοιπόν, έχουμε βάλει όλες τις κούτες στη μέση εντωμεταξύ. Από εδώ είναι ο καναπές, από εκεί είναι το και εγώ σαν την τρελή πρέπει να μαζέψω. Λοιπόν, έχω χαθεί, το ξέρω. Αλλά παιδιά είναι πάρα πολλές δουλειές που πρέπει να γίνουν. Συν τις εξωτερικές δουλειές που πρέπει να κάνεις εκτός από το σούπερ μάρκετ εννοώ. Που πρέπει να τρέξουμε και για χαρτιά και για ασφάλειες και. Λοιπόν, οπότε, αυτά για την ώρα. Μην ξεχάσετε να κάνετε γραφούλα και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα σε επόμενο βίντεο. Το επόμενο βίντεο σας το λέω από τώρα είναι Supermarket Haul. Ciao!